άστεγοι της πόλης ακόμα μια φορά βρίσκονται έξω από την Βρετανία, βρίσκονται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καταγγέλουμε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τα τελευταία γεγονότα, τη χθεσινή προσπάθεια επέμβασης ακόμα μια φορά των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τους ξεκαθαρίζουμε, όπως το κάναμε την πρώτη στιγμή, ότι η καταστολή που στόχο έχει να σπείρει την υποταγή σε μια πολιτική που μας θέλει με τσακισμένα δικαιώματα και τσακισμένα κεφάλια, όταν αυτά σηκώνονται, όταν αυτά βρίσκουν τη φωνή τους και αγωνίζονται, δεν θα περάσει. Ο αυταρχισμός, που είναι βασικό συστατικό της πολιτικής τους, θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα υλοποιηθεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους, παλεύουν για μόρφωση υγεία, να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Παλεύουμε αυτό το έκτρωμα που η κυβέρνηση παρουσιάζει νόμο, του οποίου τα εγγένεια βλέπουμε συνεχώς στο ίδρυμά μας, να μείνει στα χαρτιά, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, δεν χωράει τα όνειρά μας. Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι θέλουμε καθηγητές, θέλουμε χρήματα, θέλουμε υποδομές. Δεν θέλουμε αστυνομία, δεν θέλουμε ένταση της καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια μας. Η απάντησή μας δίνεται στο δρόμο, η μαζικοποίηση και η δυναμική των αγώνων μας απαντούν με τον καλύτερο τρόπο στα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία από την πρώτη στιγμή οι φοιτητές έχουν ακυρώσει. Συνεχίζεται, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για διακοπή της. Εμείς, εκ μέρους της πλειοψηφίας των φοιτητικών συλλόγων, στηρίζουμε κάθε μορφή αγώνα των φοιτητών. Παλεύουμε και δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας και πραγματικά ενώνουμε τις φωνές μας όταν οι αστυνομικοί προσπαθούν να μπαίνουν στα ιδρύματά μας, προσπαθούν να διαλύσουν τους αγώνες μας. Τα γεγονότα που βλέπουμε είναι πρωτοφανή. Νομίζω ότι πρέπει, ότι πείθεται ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης για το ποια είναι η πραγματική στόχευση του νόμου. Δεν είναι η πάταξη καμίας ανομίας, δεν είναι η πάταξη καμίας εγκληματικότητας. Είναι ακριβώς οι φοιτητές και το δίκαιο αίτημα, το δίκαιο περιεχόμενο των αιτημάτων τους. Και εμείς τους ξεκαθαρίζουμε από εδώ πέρα και από το σημερινό συλλαλητήριο ότι αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης δεν θα περάσει.